Άζερα, η οποία ήταν ως DJ στην Αμερική, κάνεις σούπερ καριέρα από την... Όχι, ήμουν. Είσαι, ναι. Και όχι μόνο στην Αμερική. Απλά Αμερική πλέον είναι η βάση μου. Και Αυστραλία, ακούω. Τώρα πάω στην Αυστραλία, ναι. Παίζω αυτό τώρα θέλω να μου εξηγήσει, γιατί μέσα στο Πασόκ τα λέμε όλα. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε την ψυχή μα. Πώ ιδιάζει το DJ, τον Γιώργο Παπανδρέου και το pole dancing. Λοιπόν, το χορό στο στήλο δηλαδή, το γνωστό ερωτικό, θα τον αποκαλούσα χώρο, παρότι εγώ το βλέπω σαν γυμναστική. Εγώ το βλέπω αποκλειστικά σαν γυμναστική. Ωραία, η γυμναστική σου έχει κάνει. Είδες τι κάνει η γυμναστική. Μπράβο. Γυμναστική και διατροφή. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Συγχαρητήρια, εμένα με πιέζει πιο κάτω, αλλά εντάξει. Ο Παπανδρέου που βρέθηκε στη μεσή γυμναστική. Έχουμε τρελαθεί, τελείωσε. Τον Παπανδρέου λοιπόν δεν τον γνώρισα στα μαθήματα pole dancing. Δόξα τω Θεώ. Αν έκανε και pole dancing. Σεμινάρια κάνει αυτό. Λοιπόν, ο Παπανδρέου λοιπόν είναι στη Νέα Υόρκη. Ο Γιώργος. Δουλεύω στον Ελλάς FM, το ραδιοφωνικό σταθμό, το νούμερο 1 της Ομογένειας, στη Νέα Υόρκη. Και ήθελα να παρουσιάσω στους ακροατές μου ένα από τα σεμινάρια του. Ήθελα κι εγώ σαν άνθρωπος, σαν Έλληνας πολίτης... Ήθελες να πάω να παρακολουθήσεις σεμινάρια του Γιώργου. Να παρακολουθήσω να πω τι έχει να πει λοιπόν για την οικονομία. Σε αυτά δεν πρέπει να πληρώσεις. Εσύ που ξέρετε. Πληρώνεις από παιδιά, πες πώς. Πήγε ως συναγωνίστρια, σου λέει παλούκια, άνος, ο ένας, ο άλλος. Πάω λοιπόν στο Κολούμπια. Τώρα δεν είναι πλάκα, αυτό είναι αλήθεια. Ποιο? Αυτό που λέμε, να μην νομίζουν ότι αστευόμαστε. Ο, ναι, εννοείται, εννοείται. Πήγα στο πανεπιστήμιο, είχα έναν φόβο ότι θα με ρωτήσουν, παρακαλώ να δούμε την κάρτα σας, ξέρεις φοιτήτρια, έβαλα και ένα σακίδιο, έκανα και δύο κοτσίδες με το σκουφάκι. Δεν με ρώτησε κανείς τίποτα, μπήκα παντού, ανεβαίνω στον 8ο όροφο στο γραφείο του και λέω γεια σας. Εκεί που λέει χιζέξανση η εξοχότητα Γιώργος Παπανδρέου κτλ. Ναι. Ναι. Ποιος προηγούμενος πρωθυπουργός έχει πάει στο Κολούμπια. Είχε πάει Σιμίτης, ούτε μέχρι το Μόναχο δεν πήγε. Κολούμπια έχει Master Boys, δεν είχε πάει. Ο Καραμαλής. Λοιπόν, ανέβηκα στο γραφείο, ναι. Λέω γεια σας, θέλω να παρακολουθήσω το σεμινάριο του κυρίου Παπανδρέου, είμαι Ελληνίδα και θέλω πάρα πολύ να το παρακολουθήσω. Ορίστε την κάρτα μου από το ραδιόφωνο, είμαι δημοσιογράφος. Λέει δεν μπορείτε, πρέπει να κάνετε αίτηση, ξέρεις γραφειοκρατίες. Λέω ήρθα που ήρθα, θέλω να δω τον κύριο Παπανδρέου, παρακαλώ. Και μη μου πείτε όχι, γιατί είμαι από τα μίντια. Και έκανα, λέω, τόσο δρόμο να έρθω να τον συναντήσω τον άνθρωπο. Και βγήκε, με συνάντησε. Πλατή χαμόγελο. Πού το έχουν φωτογραφία. Ναι, το έχουμε, βέβαια. Ναι, 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 ναι. Φυσικά. Να. Να το. Τι έκανε στο Γιώργο, τι έκανε, τέτοια απάτη στο Γιώργο. Τι έκανα. Τον έκανε τέτοια απάτη. Έβαλε στο σκουφάκι. Το καμουφλάζ. Μα του έλεγε ότι είμαι για χορό, pole dancing, θα ήταν μέσα στο κόλπο. Τι σου είπε, χαμογέλασε. Στα ελληνικά μιλούσε. Ναι, κανονικά. Αυτό, ναι. Μιλούσα και εγώ στα ελληνικά. Μιλάει καλά ελληνικά. Μια χαρά. Έλασε. Γιατί λες πως θα τα ξέχασε. Όχι, τα μάθε τώρα. Μια χαρά τα μιλάει. Δεν ήταν σαν το Σιμίτι. Οπα. Και με κοίταζε, λες και έβλεπε εξωγήινο. Εσύ φορούσες ρούχα να πλάκα μου κάνει τώρα πραγματικά, ήρθε για να με ακούσει που κάνω μάθημα ή κρύβει στην τσέπη κανένα αυγό να μου σκάσει το κεφάλι κάτι. Ήταν καχύποπτος. Δεν ήταν καχύποπτος ο άνθρωπος, ήταν απορριμμένος. Τσίτα, ναι. Σου λέει τώρα όλη η Ελλάδα τους πολιτικούς τους κυνηγάει. Όχι, κουπέλα... τους άλλους πολιτικούς. Τους άλλους, έτσι. Λοιπόν, να σου πω όμως κάτι. Εμένα μου φάνηκε φιλικότατος ο άνθρωπος. Του λέω θα ήθελα πάρα πολύ να σας πάρω μια συνέντευξη για το ραδιόφωνο. Πάρτε την κάρτα μου. Θα ήθελα πολύ να παρακολουθήσω το μάθημά σας. Μου λέει αν ήταν στα χέρια μου θα σας άφηνα, αλλά δεν μπορώ, μου λέει, να πληρώσει. Εγώ να πληρώσω για να ακούσω το μαθήμα του Γιώργου. Ναι. Καλύτερα να με πλήρωνες για να ακούσω μαθήματα πολιτικών. Όσο μιλούσατε, πόσο χρέωνε το ταξίμετρο ή ήταν... Το δικό μου ταξίμετρο χρέωνε φυσικά. Ήμουνα με το ρολόι στο χέρι. Πόση ώρα λέω θα αντέξω. Όχι. Σου έδωσε καμία συμβουλή για το πώς θα σωθούμε σαν χώρα, γιατί όλοι από τον Γιώργο περιμένουμε. Είσαι τρελός, θα ζήτηχα συμβουλή από πολιτικό πώς θα σωθεί η χώρα. Ένα παιδί 2 χρονών να ρωτήσω θα μου δίνει. Εσύ του είπες ότι πλέον μένεις μόνιμα στην Αμερική και ότι έφυγες από την Ελλάδα. Ναι.
Γιατί με ρώτησε από την Ελλάδα, είστε δημοσιογράφος. Λέω όχι, όχι. Φοβάται, κρατάει τείχο. Πιάνει τείχο. Εσύ τι κάνεις, Άντζελε, εκτός από το να πηγαίνεις να κοροϊδεύεις σοβαρούς καθηγητές επιστήμονες. Εγώ να κοροϊδεύω τους σοβαρούς επιστήμονες. Έλα, ρε, Άντζελε. Αυτοί μας κοροϊδεύουν, τους κοροϊδεύουμε εμείς. Εγώ ζω στην Νέα Υόρκη τα τελευταία 3 χρόνια, όπου εργάζομαι και στον Ελλάς FM, το ραδιόφωνο, αλλά περισσότερο ασχολούμαι με τη μουσική. DJ. Και μα ήσουν και εδώ, δεν ασχολιώσουν με τη μουσική. Πάρα πολύ. Εγώ έφυγα εδώ πριν από 3 χρόνια, όχι λόγω κρίση, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Απλά μου δόθηκαν ευκαιρίες στο εξωτερικό, γιατί παίζω σε όλο τον κόσμο και επειδή μου αρέσει και να ταξιδεύω. Σοβαρά τώρα. Πώς έγινε, δηλαδή, έχει τόσο μεγάλη επιτυχία και. Κοίταξε να δεις. Δεν ρωτά, αλλά δεν είμαι στην ηλικία του DJ. Όταν θες κάτι πάρα πολύ και αγωνίζεσαι και το σπουδάζεις και το δουλεύεις αυτό το πράγμα. Θα τα καταφέρεις. Ναι, τώρα εντάξει. Επειδή το πήγα στο πολύ σεμνό για να δω μέχρι πού θα περιμένω να με κοροϊδέψεις. Κοροϊδέψε τον Γιώργο, κοροϊδέψε και εμάς και έχω το ντοκουμέντο της επιτυχίας. Πασίγνωση σε όλο τον κόσμο, δείξτε το επιτέλους. Ήρθε η κυρία Άντζελα να μας δουλέψει. Εδώ είμαστε. Έτσι έγινε η διεθνής καριέρα, έτσι ξεκίνησε και απογειώθηκε και πήγε σαν την Ιφίλιο. Όχι, ξεκίνησε με τα ράσα πρώτα. Και όσο φούντωνε το πράγμα, τόσο πετάγαμε τα ρούχα. Κοίταξε, το συγκεκριμένο πάρτι είναι στη Μύκονο και είχε και 40 βαθμούς έξω. Και τα δίνεις όλα. Εντάξει, με μαγιό. Επειδή ήταν η έξαψη της βραδιάς. Είσαι και μαυρισμένη τώρα, σε βλέπω. Πολύ μαυρισμένη. Ας πω κάτι, άμα... Το μαύρισμα βλέπεις ή τους κοιλιακούς, σε παρακαλώ. Και τους κοιλιακούς τα βλέπω. Άμα σε αναλάβω 3 μήνες, θα σε κάνω εγώ μοντελάκι. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Αν είχες πάει έτσι, θα σε είχε πάρει στο μάθημα ο Γιωργάκης.